Να ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης πετάει την μπάλα στον αέρα. Οι Ολλανδοί θα έχουν την πρώτη επίθεση και μάλιστα προσπαθούν να φιλιάσουν, αλλά επιστρέφει γρήγορα ο Κορκμάς και βγάζει την μπάλα έξω από την τελική γραμμή. Τον Κορκμάς τον είδαμε να διαπρέπει στην Κρήτη και στο Βόλο στα δύο πρωταθλήματα των εφήβων κάτω των 19 το παγκόσμιο της Κρήτης, κάτω των 18 το Ευρωμπάσκετ του Βόλου. Η Τουρκία πήρε το χάλκινο μετάλλιο νικώντας την εθνική μας στην Κρήτη και πήρε το ασημένιο μετάλλιο γνωρίζοντας την ήττα από την Ελλάδα στον τελικό του Βόλου. Με τον Κορκμάς να είναι το μεγάλο αστέρι, ο παίκτης της ΕΦΕΣ που στελεχώνει και την εθνική ομάδα των ανδρών της Τουρκίας. Δεν ξεκουράστηκε ούτε δευτερόλεπτο, που λέει ο λόγος, αυτό το καλοκαίρι. ΕΣΕΚ μένει αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις. Ο Σαββάς ανανεώνει, δεν θα τα καταφέρει τελικά. Μάλλον θα τα καταφέρει, δεν άλλαξε εδώ η κατοχή, δεν θεωρήθηκε μπρος πίσω και σωστά τους διαιτητές, γιατί έδωσε απλά ένα τύπ στην μπάλα, ένα χτύπημα στην μπάλα μετά το άστοχο σουτ του ΕΣΕΚ. Η Τουρκία σκόραρε, πέτυχε το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Η Ολλανδία θα απαντήσει αμέσως με τον Νόρελ. Καλός παίκτης, ένας power forward που βοηθάει και στην επίθεση και στην άμυνα. Ο Χένκ Νόρελ. Airball από την baseline, αλλά εκεί είναι ο Σαββάς για να πάρει το rebound, να πετύχει καλάθι, να κερδίσει και το foul για τη συμπληρωματική βολή. Εδώ βλέπουμε όμως ότι πριν από το airball του Κορκμάζ υπήρχε παράβαση. Πάτησε εκτός τελικής γραμμής φανερά, αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές και άφησαν τη φάση να συνεχιστεί. Σήμερα, Κώστα, από την πλευρά της Τουρκίας, παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Λίγο είχε παίξει ο Σαββάς, παίζει από την αρχή σήμερα, και άλλοι παίκτες όμως, όπως για παράδειγμα και ο Όσμιρακ, θα πάρουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Ναι, έτσι είναι. Στον πρώτο αγώνα ήταν εκτός ομάδας ο Σαββάς. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Χθες ήταν μέσα στις επιλογές του Αταμάν, αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου με την εθνική μας ομάδα. Σήμερα παίρνει, όχι την ευκαιρία, παίρνει χρόνο συμμετοχής, καθώς μαζί με τον Ερντέν είναι οι δύο βασικοί ψηλοί για την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Υπάρχει βέβαια και ο Αλντεμίρ, ο οποίος σήμερα είναι εκτός ομάδας. Έχει ένα χτύπημα στο δεξί του χέρι από τον χθεσινό αγώνα. Οι Τούρκοι μας πούν δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αυτή είναι η τριάδα των ψηλών. Ο Σαββάς σαφώς και υπολογίζεται από τους Τούρκους. Γι' αυτό σιγά-σιγά. Μπορεί να μην είναι πλέον πρωταγωνιστής, αλλά θα κληθεί να βοηθήσει σε κάποια παιχνίδια. Ναι, λογικό. Να είναι. Δώσει κάποιες ποιοτικές ανάσες στον Αλντεμίρ και στον Ερντέν. Λογικό είναι. Νομίζω δεν μπορεί ο Αλντεμίρ με τον Ερντέν να βγάλουν όλο το ευρωμπάσκετ για την ομάδα της Τουρκίας, και γι' αυτό και ο Σαββάς σήμερα μπαίνει σιγά σιγά πάλι σε ρυθμούς αγώνα. Από την άλλη μεριά, οι Ολλανδοί μας έλεγαν στο ξεκίνημα, και ενώ τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ, από τον Σαββάς. Ακριβώς, ότι και αυτοί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι σαν ομάδα. Είναι και για αυτούς το 13ο φιλικό στην φετινή τους προετοιμασία. Επιστρέφουν μετά από 26 χρόνια στο Ευρωμπάσκετ, και αυτό σίγουρα θέλουν να παρουσιάζουν κάτι καλό. Έχουν δώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια, θέλουν να βρουν ρυθμό, και εδώ τώρα ευνηδιασμός για την Τουρκία. Τώρα βρίσκει ρυθμό η Τουρκία με την μεγάλη πάσα στον ευνηδιασμό του Όσμιρακ για τον Μπατούκ και το εύκολο καλάθι για το 6-2. Οι Ολλανδοί δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Η διεκδίκηση είναι υπέρ του Μπατούκ. Ο Χεράζη έβγαλε την μπάλα, λένε οι διαιτητές, και η Τουρκία θα επαναφέρει έπειτα από περίπου 2,5 λεπτά στο παιχνίδι. Ερσέκ, Σαββάς για τον Όσμιρακ, στο πλάι αφύλακτος και πάλι ο Μπαρίς Ερσέκ, δεν θα ευστοχίσει από τα 6,75. Τώρα η μπάλα είναι για την Ολλανδία. Да, 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 да
Κλόφ. Σλάκτερ. Νόρελ άφησε για τον Κλόφ. Αυτός πάει στη διείσδυση. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει 6-4. Ξανά. Ζητάει το screen ο Κλόφ και τελειώνει ωραία τη φάση. Μπατούκ η απάντηση. Καμία βοήθεια από τους Ολλανδούς. 8-4. Κεράζει από κοντά ο Νόρελ, αστόχησε και στη συνέχεια της φάσης υπάρχει φάουλ η Ολλανδία που θα τεθεί αντιμέτωπη της εθνικής μας ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης. Στο Ζάγκρεπ, στην Κροατία, στις 10 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να μην έχει και καμία αξία εκείνο το παιχνίδι, εάν νωρίτερα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στον όμιλο. Η εθνική μας την πρεμιέρα αντιμετωπίζει τα Σκόπια. Τη δεύτερη μέρα παίζει με την Κροατία, τη τρίτη μέρα με τη Γεωργία, ακολουθεί ο αγώνας την τελευταία μέρα, ο αγώνας με την Ολλανδία όπως προείπαμε. Κορκμάζ από την baseline, ωραίο τελείωμα, έδωσε μεγάλη καμπύλη στην μπάλα. Κουρκάν Κορκμάζ για το 10-4. Είδατε και πάλι την προσπάθειά του. Τούρκοι πίεσαν, η παγίδα τους δεν έπιασε. Αλεούπ κάρφωμα που δεν θα έρθει τελικά για την Ολλανδία. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound. Χαμηλά ο Σαββάς προσπαθεί να αμυνθεί, θα τα καταφέρει και ο Εσέκ θα πάρει το rebound γιατί το τελείωμα δεν ήταν καλό από τους Μούλντερς. Άστοχος σου τριών πόντων τώρα, εύκολο rebound του Κεράζη. Τρέχουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου με το Σλάκ, δεν θα εκτελέσουν για δύο από την baseline οι Ολλανδοί. 10-6. Οσμίρακ, Κορκμάζ. Βγαίνει από τα σκρίνο ο Μπατούκ, θα πάρει την μπάλα, δεν θα εκτελέσει, πάει σε διείσδυση, χάνει τελικά την μπάλα, αλλά εκεί έρχεται να διορθώσει τα πράγματα ο Μπάρις Ερτσέκ. Για να διαμορφώσει το 12-6, διπλό σκορ 6 πόντων για την ομάδα του. Η Τουρκία έχει το προβάδισμα από το ξεκίνημα, ωραίες τρίπλες από τον Κλόφ, πάει για το coast to coast, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Σμούλντερς, κερδισμένο φάουλ, δύο βόλες. Το σλάλο, νωρίτερα το σλάλομ από τον Κλόφ ήταν πολύ καλό. Το τελείωμα δεν ήταν ανάλογο. Ο Σμόλντερς όμως έσωσε τη φάση. Στο μεταξύ υπάρχει time out. Πάμε σε μια πρώτη διακοπή για διαφήμιση. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε στο ΑΚΑ. Στο Ολυμπιακό στάδιο και πάλι 0-3 τρίποτα για την Τουρκία. 6-7 δίποτα όμως. Κανένα τρίποτα για τους Ολλανδούς. 3-12 δίποτα, 0-2 βολές. Μέχρι τώρα 4 πόντους ο Εσέκ, 4 πόντους ο Μπατούκ. Για τους Τούρκους είναι η πρώτη σκόρερ. Μόλις 3 καλάθια, ένα από τον Κλόφ, ένα από τον Νόρελ και ένα από τον Σλάκτερ. Για την Ολλανδία που είναι στη γραμμή. Με τον Σμούλντερς για τις ελεύθερες βολές. Το 17 με την πρώτη εύστοχη. Δύο στις δύο και 12-18. Ο Σμούλντερς δίνει την θέση του στον Ντεπάκτερ. Τον βλέπετε εδώ με το νούμερο 10. Ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Σαφτενάρ που χθες δεν αγωνίστηκε. Πιέζουν οι Ολλανδοί την επαναφορά. Οσμίρακ θα περάσει στο κέντρο, θα δώσει για τον Κορκμάζ. Κορκμάζ παίρνει φάουλ από τον Ντεπάκτερ.
Συγγνώμη, από τον Ακερμπομ. Το πρώτο φάουλ του Κιες Ακερμπομ. Πέμπτο ομαδικό για την Ολλανδία και δύο ελεύθερες βολές για τον Φούρκαν Κόρκμαζ. Τον βλέπετε εδώ. 13-8 με την πρώτη. Και 14-8 τώρα. Πλόφ στην επαναφορά. Αλλάζει με τον Σλάκτερ. Ένα ζων πρέσ τώρα των Τούρκων. 2-1-2. Το σπάνε εύκολα οι Ολλανδοί. De Pachter με τον Ερσέκ. Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός. Θα πασάρει στο Σάφτεναν. Αυτός από την baseline θα στοχίσει. Οσμίρακ. Νάτος εδώ ο Σμίρακ, μετά το screen δοκιμάζει του τριών πόντων, μακρινό rebound του Σάφτεναρ. Σλάκτερ, Ακερμπομ, στο lay-up, στον εφηδιασμό, 14-10. Ξανά, ο εφηδιασμός των Ολλανδών. Μπατούκ, ωραία πάσα για τον Σαββάς. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Είναι νέες βολές για την Τουρκία. Στο μεταξύ υπάρχει κι άλλη αλλαγή για την Ολλανδία. Ο Κλόφ αποσύρεται. Στη θέση του περνάει ο Williams. Μέσα η πρώτη βολή από τον Γιου Σαββάς. Δύο στις δύο, 16-10. Σλάκτερ, η πάσα στον αέρα, αλλά έχει γίνει παράβαση. 8 δευτερολέπτων, όπως δείχνει ο Χρυσόστομος Σχοινάς, ο πρώτος διετής αναμέτρησης. Δεν πρόλαβαν να περάσουν το κέντρο οι Ολλανδοί. 16-10 και επαναφορά για τους Τούρκους. Κορκμάζ είναι εκεί στην πλάγια γραμμή για να επαναφέρει. Οσμίρακ. Ερσέκ. Μπατού. Παίρνει το screen του Σαββάς. Πάει από την baseline. Ανάποδο λέει άπευστοχο. 18-10. Από την όμορφη προσπάθεια του Μπατούκ. Την ξαναβλέπουμε. Πάλι το zone press των Τούρκων. Τώρα βγάζουν την μπάλα με τον Οσμίρακ έξω από την πλάγια γραμμή. ...18-10. Σλάκτερ. De Pachter, εύκολο rebound του Σαββάς. Οσμίρακ για τον Εσέκ. Μπατούκ προ σπίτιο θα εκτελέσει μπροστά στον Ακερμπομ. Πάει από την baseline. Πασάρι στο Σαββάς. Αυτό θα τελειώσει πανέμορφα τη φάση. Διπλό σκορ τώρα 10 πόντων για την Τουρκία. 20-10. 2-40 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδο. Williams. Σλάκτερ πίσω από το σκρίν του Σάφτεναρ. Ακερμπομ είναι καλό περιφερειακό σουτέρ. Παρά λίγο να κλέψει την μπάλα ο Κορκμάζ. Αλλαγή για την Ολλανδία, ο Γόρθι Ντε Γιόνγκ ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι. Μετά το time out, όμως που κάλεσε ο Ολλανδός προπονητής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καμία ομάδα, όπως βλέπετε στη σχετική κάρτα, δεν έχει σκοράρει από τη μεγάλη άκτο, όπως λέμε, τη γραμμή του τριπόντου, από τα 6.75 δηλαδή, αλλά 2,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, οι Τούρκοι προηγούνται με 10 πόντους διαφορά. 20-10, μερικές από τις ωραίες φάσεις που είδαμε μέχρι τώρα, καθώς το time out που κάλεσε ο Ολλανδός προπονητής
Ο Τουν Βαλχέφτερεν ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο Κώστας Κουλάς θα μας μεταφέρει κάποιες από τις οδηγίες των προπονητών. Κώστα. Ναι, βρεθήκαμε στον πάγκο της Ολλανδίας. Αυτό που θέλει ο Ολλανδός προπονητής, που μιλάει βέβαια στα αγγλικά στους παίχτες του, είναι ότι θέλει να παίξουν άμυνα. Γιατί δεν παίζει άμυνα, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Πρέπει να πιέστε και θα πρέπει να βοηθήσετε στο κατέβασμα της μπάλας, όποιον παίχτη κατεβάζει την μπάλα και να μην δέχεται παγίδα, ώστε οι Τούρκοι να κάνουν το κλέψιμο και να βάζουν εύκολους εκνηδιασμούς. Λοιπόν, το σούτ από την κορφή της ρακέτας του Ακερμπομ ήταν άστοχο. Παραμένει το 20-10, επαναφορά για τους Τούρκους, 2-22 τώρα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Κορκμάζ έβαλε την μπάλα στο παρκέ και από τα χέρια του Μπατούκ ξεκινάει την επίθεση της Τουρκίας ο Όσμιρακ. Κορκμάζ, Σαββάς, στην αδύνατη πλευρά, ο Όσμιρακ για τρεις, είναι άστοχος, ο Ερσέκ όμως εύκολα παίρνει το επιθετικό rebound. Θα βγάλει την μπάλα έξω, ο Όσμιρακ. Κορκμάζ προσποιείται στον Ακερμπομ, πάει χαμηλά, με ταμπλό θα σκοράρει, πολύ όμορφη προσπάθεια για το 22-10, συν 12 για την Τουρκία. Πάλι έφερε αποτέλεσμα το zone press των Τούρκων, έκαναν λάθος οι Ολλανδοί, 1-41 ακόμη για το τέλος πρώτης περίοδου. Και ο Κορκμάζ επανέφερε. Τον βλέπετε εδώ για τον Όσμιρακ. Μπατούκ αφύλακτος για 3, 25-10, ωραίο μπάσκετ από την Τουρκία. Μεγάλη χαλαρότητα, ειδικά στην άμυνα από τους Ολλανδούς, που τώρα σπάνε το pressing. Θέλουν να ευνηδιάσουν. Δεν σκοράρει όμως από κοντά ο Σάφτεναρ και δεν αλλάζει το σκορ. 25-10. Μπατούκ με τον Γόρθι Ντε Γιόνγκ. Κορκμάζ. Στη λήξη του χρόνου της επίδεσης Τουρκίας θα στοχίσει από τα 6.75. Ουίλιαμς. Να ο ευνηδιασμός των Ολλανδών που και αυτή τη φορά δεν θα φέρει ένα καλάθι, αλλά υπάρχει φάουλ, κερδισμένο φάουλ και δύο ελεύθερες βόλες. Εδώ η τελική πάσα του Ουίλιαμς για το Σάφτεναρ που πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βόλες. Και ενώ μένουν 48 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Και ο Σιπάχη κατέβασε την μπάλα. Ο Σιπάχη που έχει περάσει και αυτός στην πεντάδα της Τουρκίας. Νέο φάουλ από τον Ντεπάκτερ τώρα. Και νέες βολές για την Τουρκία. Από πολύ νωρίς στην πρώτη περίοδο οι Ολλανδοί έφτασαν τα 5 ομαδικά και έδωσαν βολές στους Τούρκους. Μπαρίς Ερσέκ μέσα η πρώτη. 26-11. Δύο στις δύο, 27-11. Πάλι zone press από τους Τούρκους και παγίδα τώρα. Καλή διάσπαση από τους Ολλανδούς, αλλά λάθος πάσα. Κάπου βρήκε η μπάλα όμως, μένει κατοχή σε δικά τους χέρια, έχουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Σάφτεναρ πηγαίνει για την επαναφορά. Σάφτεναρ αφύλακτος, δοκιμάζει σου τριών πόντων. Εύκολο rebound του Ερντέν που μπήκε στο μάτς. Σιπάχη. Μουσική
Νέο φάουλο από τον De Backter στα 2,5 δευτερόλεπτα στη γωνία που δεν υπήρχε λόγος να γίνει εκεί το φάουλο και νέες βολές για την Τουρκία. Στη θέση του Μπατούκ περνάει ο Μπαλμπάι, τον βλέπετε εδώ. Στην πεντάδα της Τουρκίας έχει μπει και ο Κοξάλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κενάν Σιπάχη για το 28-11. Δύο στις δύο και τώρα 29-11. 2,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Μια επαναφορά των Ολλανδών για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Σάφτεναρ, λάθος πάσα. Θα μείνουν τώρα τα 2 δευτερόλεπτα για τους Τούρκους. Και επειδή η μπάλα πήγε από out σε out, από το σημείο που προσπάθησε να επαναφέρει ο Σάφτεναρ, θα γίνει η επαναφορά των Τούρκων. Επαναφορά κάτω από το καλάθι, θα δεχτούν και τους δύο πόντους εδώ. Το χειρότερο δηλαδή για την Ολλανδία στο τέλος της πρώτης περίοδου. Οι Ολλανδοί είναι σε πολύ άσχημη μέρα. 31-11 το σκορ της πρώτης περίοδου. Διαφημίσεις και ερχόμαστε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Προηγείται η Τουρκία μετά το τέλος της πρώτης περίοδου της Ολλανδίας. Διαφορά 20 πόντων. Οι Ολλανδοί που ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι στην εθνική μας ομάδα, σήμερα δεν παίζουν καθόλου καλά απέναντι σε μια ομάδα της Τουρκίας που δεν έχει στο παρκέ ούτε τον Ντίξον ούτε τον Ηλιασόβα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κώστα Σκουλά. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το time out της Ολλανδίας, γιατί τις οδηγίες στα 3/4 το time out τις έδεσε ο Σλάκτερ και τα έβαλε με όλους τους συμπαίκτες του, φωνάζοντας, πετώντας τη μπετσέτα που κρατούσε για την εμφάνιση που κάνει η ομάδα της Ολλανδίας. Ο προπονητής δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου στο time out της ομάδας των Οράνιε. Από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι τώρα αρχίζουν να βάζουν κάποια στελέχη τους που μέχρι τώρα ήταν